Πάμε παρακάτω. Εμπρός. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Γεια. Ακούμε. Γεια σου Τάκη και γεια σου Άκη. Γεια σου. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένα όνομα, πες μας μια ομάδα. Εγώ. Ναι, ναι. Ποιος. Πάοξης. Πάοξης. Και μια ομάδα. Ένα όνομα. Πάοξης. 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 Δεν ένα όνομα. Δεν έχεις όνομα. Ναι, βέβαια. Ευγένιος. Ευγένιος. Πάμε Ευγένιε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πείτε ποια είναι ομάδα παγκόσμια οι φίλαθλοι όταν είχαν απονομή τίτλου φύγανε από το γήπεδο. Καμία. 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 Ας το Ολυμπιακό Τρίπολη, ρε. Να σου θυμίσω εγώ. Ω, ναι, θα το πω εγώ. Α, θα το πω εγώ, Παοκτσί. Εννοείς με την Τρίπολη. Να σου θυμίσω το 2013. Ποια, το 2013. Το 2013, ναι, που πήρατε το κύπελο με τον Αστέρα, ναι. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Περίμενε. Αφού στο θύμισα εγώ. Περίμενε. Περίμενε, ρε. Αφού στο θύμισα εγώ. Ορίστε. Περίμενε, αφού στο θύμισα εγώ με την Τρίπολη. Άκου όμως κάτι. Άκου να σου πω βλάκα, Παοκτσί. Μη με λες βλάκα, σε παρακαλώ. Άντε γεια ρε. Θα σε πω βλάκα γιατί είσαι βλάκας. Είχε περάσει η ώρα και ο ηλεκτρικός ήταν μέχρι τις 12 η ώρα. Καταλαβαίνεις και πώς θα πάει ο άλλος στο σπίτι του. Με τα πόδια από τον Καλογρέζα, στον Πειραιά, στο Απατήσια, στην Ομόνια, στα Πετράγωνα, στο Δυσίο. Και επειδή δεν έχετε μετρό, δεν ξέρετε τι είναι το μετρό. Μπράβο. Έτσι, ούτε μπορούσε να περάσει από το μυαλό σας μια τέτοια, ότι ένα τέτοιο γεγονός. Το πήραν οι δημοσιογράφοι σας και το πουλήσανε σαν χόρτο. Τα πείτε έτσι. Σε σένα Ευγένιε και εσύ Ευγένιε παίρνεις να μας κάνεις το μάγκα ότι έκανες και κάποια πονηριά. Ναι. Πράγμα που το ξέρει όλη η Αθήνα τουλάχιστον το ξέρει όλη. Που όταν άρχισες κατάλαβα τι θες να πεις, αλλά περίμενε. Αυτό που είπα, δεν ξέρεις από μετρό ρε. Αφού δεν ξέρεις. Και να σου πω κάτι άλλο. Μην με λες βλάκα είπες. Σε λέω όπως το λέτε κι εσείς. Γιατί εκείνη την εποχή είχαμε εκπομπή. Και είχε βγει ένας παοκτζής και μου λέει είναι δυνατόν η Αθήνα να έχει διόδια και να μην έχει Θεσσαλονίκη. Σκέψου τι βλάκες είστε. Τέλος πάντων. Άκη, ναι, άλλο το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Άκου, Ευγένιε. Λοιπόν, αυτό έγινε και άκου, αυτό είναι και το ελάττωμά σας. Ακούτε τον κάθε, πώς τους λένε αυτούς, κάτι τραγικούς με μουστάκια που δηλαδή δεν έχουν, απέχουν από την πραγματικότητα, δηλαδή σε άλλο κόσμο, έτσι, σε ένα παράλληλο σύμπαν ζείτε. Ακούτε αυτούς, πιστεύετε αυτούς και τι, έχετε και το θράσος όπως εσύ ας πούμε ή πώς να σου πω ρε γάμο το, δηλαδή δεν έχετε το μέτρο να πάρεις δηλαδή σε ένα Ολυμπιακό να πεις τι για ένα γεγονός το οποίο εμείς το έχουμε ζήσει ενώ εσένα το έχουν πασάρει όπως σου έχουν πασάρει άλλα τόσα και τα έχεις φάει αποδεδειγμένα και αποδεδειγμένα τα έχεις φάει γιατί έχεις μείνει και στα δύο πρωταθλήματα. Όποιος προχωράει δεν του πασάρουνε, πράττει μόνος του έτσι ή κρίνει και πράττει μόνος του και δημιουργεί. Εσείς είσαστε εκεί στη συκοφαντία να πείτε περίμενε στο τηλέφωνο να πεις την παπαριά σου. Υπάρχει τώρα αυτό. Πάμε στο επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φόδωρος από Καβάλα, Παναθηναϊκός. Α, εσύ είσαι ναι, για πες, Καβάλα. Ο άλλος είναι ο Γιώργος, ναι. Για πες. Λοιπόν, παλικάρια, μιλάτε συνεχώς και λέτε ότι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός. Της Ευρώπης. Της Ευρώπης, ναι. Στον ερασιτέχνη, είπα, στον ερασιτέχνη. Αλλά όσον αφορά σαν ομάδα... Σαν ομάδα συνολικά αποτρόπαια. Αποτρόπαια, έτσι. Κάτσε να του πω. Εγώ πάπα, άκου τώρα. Αποτρόπαια. Περίμενε πολύ καλά. Άκου, Γιώργο. Περίμενε, όχι, δεν θα μιλήσει. Θα πει τι έχουμε πει, γιατί δεν τα έχει καταλάβει και καλά. Θα σου πει πάρα πολλά. Τα χρόνια είχε να κάνει με την Ευρώπη, ρε περίμενε. Άκου τώρα, θα σιωπήσει. Άκου να σου πούμε τι έχουμε πει. 10 χρόνια είχε να κάνει με την Ευρώπη και την Ελλάδα. Έφυγε. Ρε γιατί δεν μάθαινε να ακούσετε. Ας μιλήσω και μου λίγο να του πω. Λοιπόν, να ξέρουμε πολύ καλά τι έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της Ευρώπης. Είναι η ομάδα που διατηρεί τα περισσότερα τμήματα, έτσι, με το δαχνοστεφανωμένο, τα οποία κάνουν πρώτο αθλητισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, ήδη πέρυσι ήμασταν σε 4 τελικούς. Σε διαφορετικά αθλήματα κατακτήσαμε τα δύο. Αυτό έχουμε πει, Μπουμπούνα, Βάζελε. Άμα θέλεις και να πάρε, πάνω στα λεγόμενά μας.
Και... Άκου τώρα, μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είμαστε από εσάς και το μαρτυρούν οι νίκες. Μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ναι. Δεν υπάρχει, υπάρχει Μπαρσελόνα, αλλά αυτή δηλαδή, εμείς δεν ξεφτιλίζουμε τίποτα. Για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Αλλά σαν οργανισμό, σαν όνομα του Ολυμπιακού, το είπε. Έτσι. Είμαστε η μοναδική ομάδα. Δηλαδή η Τσεσεκά έχει 2-3, η Μπαρσελόνα 2. Εμείς είμαστε η μοναδική ομάδα που διατηρούμε 7 αθλήματα με αξιώσεις. Που πάντα διεκδικούν ευρωπαϊκούς τίτλους και παίζουν σε ευρωπαϊκούς τελικούς. Δεν συμμετέχουμε απλά. Κάνουμε πρωταθλητισμό. Ένα άκου τώρα, που για σένα το Παναθηναϊκό, 8 χρόνια, είναι άγνωστο πράγμα η συμμετοχή και η νίκη. Όχι μόνο και γενικότερα. Και σε όλα. Γιατί που είναι πουθενά αλλού. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το είπε... Για να μας ερμηνεύεις. Κατάλαβες τι είπε, πιστεύω αυτή τη τι φορά. Τι λέμε τόσο καιρό. Και να σου πω ρε κάτι. Εσύ αυτός ο ύμνος, ο πούστικος και ο ψεύτικος που έχεις. Πούστικος γιατί ξεκινάει με κάτι σφυριχτάκια και τι γενικά... Τι να πει τώρα απλά. Ας πω. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ εσύ ο Παναθηναϊκός, πού είναι τα αθλήματα του ερασιτέχνη στην Ευρώπη. Τώρα για την Ελλάδα, αλλά επειδή ξέρω που είναι στην Ελλάδα, είναι στη Β' Εθνική, πες μου τα ερασιτεχνικά αθλήματα του Παναθηναϊκού που είναι στην Ευρώπη. 8 χρόνια. Το πόλο που το βόλε. 8 χρόνια. Ναι. Τι παραπάνω. Παραπάνω. Δηλαδή το πόλο που έχει πάει στην Ευρώπη, ρε και Παναθηναϊκού. Τι μου λες. Άκου τώρα και μία άλλη ερώτηση, να προσθέσω άλλη μία. Πώς γίνεται εσύ ο Παναθηναϊκός που είχε το σθένος από την Καβάλα να πάρει τηλέφωνο στις επιβίτες ρέσεις, όχι εμάς τους δύο, τον Ολυμπιακό γενικότερα. Εσύ ο Παναθηναϊκός που πάει να μιλήσεις και θίγεις άλλα αθλήματα, πώς γίνεται. Όταν ταιριάζει να παίξουμε ένα, μόλις πριν είπαμε για το πόλο, ναι. Περάσατε μπάι. Δεν πειράζει. Όταν είναι να διασταυρωθούμε, χάνεται. Όταν υπάρχουν διασταυρώσεις με Ολυμπιακό και χιαστεί αγώνες, χάνεται για να μας αντιμετωπίσετε. Και παίρνεις εσύ τηλέφωνο να υποστηρίξεις αυτή τη φιλοσοφία, αυτή τη λογική. Σαν Παναθηναϊκός. Έτσι. Ή το ένα ή το άλλο. Χάνεται για να μην. Το είπες. Χάνεται για να μας αντιμετωπίσετε. Υπάρχει και ένα χειρότερο. Τα ρίξανε τα αθλήματά του Σάκη στη Β' Εθνική. Για να είστε σίγουροι. Εκεί στην Β' Εθνική τα ρίξατε. Για να μην προστίθετε είτε από τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε να δείτε πόσο είναι το ρεζιλίκι σας, έτσι. Και εσύ ένας από αυτούς, όχι, ένας Παναθηναϊκός που μπορείς να κάνεις το παγόνι να πεις άλλα αντάλλον, κάθισες και έθιξες ένα τέτοιο θέμα, ξύστηκε στην κλίτσα του σοπάνι.